Συνεχίσουμε με έναν αθλητή, με έναν άνθρωπο, ο οποίος βέβαια αποτελεί έμπνευση για όλους μας μέσα από τις δυσκολίες της ζωής, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης. Ωστόσο, έχει μάθει να προχωρά και να πετυχαίνει ταυτόχρονα και τους στόχους του. Είναι τριαθλητής, γνωστός στο Πανελλήνιο, είναι ο κύριος Χρήστος Κορομιλάς, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Μάλιστα έτρεξε και στον αγώνα και στο γνωστό μαραθώνιο των 10 χιλιόμετρων στην Αθήνα. Μπορεί να έχασε την όρασή του στα 45, ωστόσο έχει μάθει να αθλείται καθημερινά και να πετυχαίνει βέβαια, όπως προείπα, τους στόχους του και αποδεικνύει μέσα από την δραστηριότητά του ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να υπάρχει θέληση, επιμονή και προσμονή βέβαια και πίστη στις δυνατότητες. Είναι ο κύριος Χρήστος Κορομιλάς, τον οποίο φιλοξενούμε. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή από το Καλλιμάρμαρο. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας, να σας ακούσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα, πώς είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μας η ευχαρίστηση και δική μας η τιμή που σας φιλοξενούμε σήμερα. Ένας τριαθλητής, ένας άνθρωπος γνωστός στο Πανελλήνιο, ο οποίος έχει αποδείξει μέσα από την θέλησή του ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, σωστά? Ακριβώς, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Σχεδόν τίποτα. Αρκεί να προσπαθούμε και αρκεί να μην το βάζουμε κάτω. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, να το αντιμετωπίζουμε και πάντα θα υπάρχει κάποιος τρόπος να είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο καλά εμείς, πιο καλά οι γύρω μας, οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Κύριε Χρήστο, το πρόβλημα με την όρασή σας πότε εμφανίστηκε? Να το αναφέρουμε για τους τηλεθεατές που πιθανότατα μην ξέρουν την ιστορία σας. Εμφανίστηκε πριν 13,5 χρόνια. Ναι. Ξαφνικά, δηλαδή, μέσα σε 3 μέρες που πήγα στο νοσοκομείο, ξύπνησα ένα πρωί και δεν έβλεπα. Έτσι έγινε. Πέρασα 2 πολύ δύσκολα χρόνια. Ευτυχώς βρέθηκε ο φάρος των τυφλών, από όπου σας μιλάω και αυτή τη στιγμή από το Μουσείο Αφίστου. Κοινωνικοποιήθηκα, βγήκα λίγο, ξεκόλλησα, πήρα μπαστούνι και από εκεί και μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα. Άμα έχεις την πρόθεση να προχωρήσεις και να κάνεις τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου χαρούμενους, αφού σε αγαπάνε, δηλαδή, και σου δίνουν. Από τη μία μέρα, δηλαδή μέσα σε 3 μέρες, χάσατε πλήρως την όρασή σας. Ναι. Παρασκευή μπήκα στο νοσοκομείο πρωί, μέρα με τη μέρα έχανα την όρασή μου, Τρίτη που ξημέρως δεν έβλεπα τίποτα. Μάλιστα. Πολύ ξαφνικό. Και όπως μας είπατε, τα 2 πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Υπάρχει ένα σοκ μέχρι να εγκληματιστείτε σε αυτή την πραγματικότητα. Ναι, είναι η αποδοχή του προβλήματός σου. Το πένθος, η περίοδος του πένθους που λέμε, γιατί όλες οι αναπηρίες δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι είναι πολύ κακό. Αλλά πρέπει να μάθεις να ζεις τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν βλέπεις, δεν έχεις την πληροφορία, το 80% της πληροφορίας. Στην αρχή ούτε στην τουαλέτα δεν μπορείς να πας μόνος. Δεν λέμε για να περπατήσεις στον δρόμο, αλλά όλα γίνονται σιγά σιγά. Φτάσατε σε ένα σημείο να γίνετε πρωταθλητής. Δόξα τω Θεώ, καλά τα πάω, και είμαι μεγάλο σε ηλικία, να ξέρετε. Αλλά προσπαθώ πάντα για το καλύτερο, προσπαθώ να γίνομαι παράδειγμα, όχι μόνο για παιδιά, για όλο τον κόσμο. Και τα 2 τελευταία χρόνια, στα 5 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης του Oceanman, έχω πάρει την πρώτη θέση. Τη μία στο Ντουμπάι, την άλλη στο Καγκούν στο Μεξικό και θα επιχειρήσω και για τρίτη φορά τις 4 Δεκεμβρίου στην Αίγυπτο, εφέτος. Ποιο μήνυμα θέλετε να βγει προς τα έξω, επιδιώκετε να βγει προς τα έξω, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με την όρασή τους, προβλήματα υγείας, άνθρωποι που βρίσκονται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή και σας παρακολουθούν? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει, παρά τα αυτά βλέπουμε τι πετυχαίνει. Εγώ σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο όσους έχουν πρόβλημα, σε όλους τους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά όλοι έχουμε πρόβλημα, είτε στο μυαλό είτε στο σώμα, θέλω να τους πω ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε. Δεν το αφήνουμε να μας κυριεύσει, ούτε το σκεφτόμαστε και μυρολατρούμε και μεμψημερούμε. Αυτό θέλω να σας πω. Επίσης, ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με έχουν βοηθήσει. Μια και είσαστε από το Ηράκλειο, μπορώ να αναφέρω έναν άνθρωπο που με έχει βοηθήσει πολύ. Βέβαια, βέβαια. Τον Υφυπουργό, τον κύριο Αβγιανάκη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, προσπαθεί στην ομάδα μου, στο ΆΚΑ, στις αναπηρίες, στον αθλητισμό γενικότερα. Γιατί δεν θέλω να ξεχωρίζω, δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε. Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί και ο ένας να προσέχει τον άλλον. Μόνο έτσι
θα πάμε μπροστά και είναι πολύ σημαντικά τα μηνύματα που στέλνετε αυτή την στιγμή. Μας είπατε και τους στόχους σας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε στο μουσείο? Βρίσκομαι στο Μουσείο Αφής του Φάρου των Τυφλών, ναι, της Ελλάδας, όπου έχω την τιμή να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του. Και κάνουμε μία δοκιμή μιας εφαρμογής πλοήγησης για τυφλούς μέσα σε μουσείο. Περιμένω τους προγραμματιστές να έρθουν να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές. Δηλαδή είμαστε κοντά άνθρωποι με προβλήματα όρασης να μπαίνουν σε ένα μουσείο, να εισέρχονται.